πέρασε σήμερα στην αντεπίθεση, κατακαίνοντας δημοσιογράφους και τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάποιοι αστυνομικοί θεωρούν ότι φίξατε έναν Έλληνα αξιωματικό, οι αστυνομικοί θεωρούν. Εσείς ποιος είστε? Δημοσιογράφος είμαι. Πώς λέγεστε? Γκούμας λέγομαι. Αυτό το οποίο κάνετε είναι σωστό? Να σας ρωτήσω τι λέει. Έρχομαι σε μια εκδήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη. Αν θέλετε κάποια δήλωση, μπορείτε να τη ζητήσετε. Αυτή τη στιγμή, το να με εμποδίζετε να προσέλθω στην εκδήλωση είναι παραβίαση των δικών σας υποχρεώσεων. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε ως δημοσιογράφοι αυτό το περιστατικό το από ποιο μέσο είστε? Από το ΣΤΑΤ. Θα φροντίσετε να αποκαταστήσετε την πραγματικότητα για όλη την παραπληροφόρηση που ο τηλεοπτικός σας σταθμός έχει μεταδώσει και εν συνεχεία θα λίγο αργότερα αποφάσισε να κάνει δήλωση και για το επίμαχο περιστατικό, συνεχίζοντας την επίθεσή της κατά των τηλεοπτικών σταθμών. Ζήτησα να αποκατασταθεί η εικόνα του κοινοβουλίου, που δεν είναι ένα κοινοβούλιο εχθρικό προς τους πολίτες, ακόμη και όταν οι πολίτες διαμαρτύρονται. Θα επερίμενα λοιπόν αυτά τα θέματα να είναι που αναδεικνύονται, τα δίκαια αιτήματα, οι προσπάθειες των αρμοδίων υπουργών να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που δημιούργησαν τα μνημόνια και όχι να αποπροσανατολίζεται η συζήτηση και όχι να δημιουργούνται εντυπώσεις με μίαν άνευ προηγουμένου εκστρατεία παραπληροφόρησης την οποία οργανώνουν εκείνα τα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν επωφεληθεί και έχουν οργιωδώς στην πραγματικότητα ωφεληθεί από μια χαριστική πολιτική των μνημονιακών περιόδων.